Μιλήσαμε για την Ακαδημία. Είπαμε για τους στόχους ως προπονητής ο Γιώργος Δάμψος, γενικά της ομάδας ως στη διοίκηση. Να δούμε λίγο για το γυναικείο τμήμα. Κάτι που ξεκίνησε φέτος. Και έχουμε το παράδειγμα του αγροτικού που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε και βγήκε στην τρίτη κατηγορία. Υπάρχει καταρχάς τέτοιος στόχος ως μελίκη ή είναι κάτι πολύ πρώιμο? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση. Εγώ δηλαδή με τον Νίκο τον Λιλιόπουλο που αναλάβαμε όλο το βάρος και του γυναικείου τμήματος μαζί με την Ακαδημία. Να πούμε ότι την ομάδα δεν τη φτιάξαμε εμείς. Την έφτιαξαν τα κορίτσια. Δηλαδή, όταν κάθεσαι στο γραφείο σου και έρχονται 15 κορίτσια και σου λένε εμείς θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, και την άλλη μέρα γίνονται 30 και μετά από 3 μήνες έχω 20-25 στο γήπεδο, σημαίνει ότι υπήρχε θέληση για να γίνει αυτό το πράγμα. Πράγματα για το οποίο είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς. Τώρα, μέσα σε 2-3 μήνες είμαστε στην ευχάριστη θέση μεθαύριο να έχουμε και το πρώτο μας φιλικό παιχνίδι με μεγάλη συμμετοχή από τα κορίτσια, από τους γονείς τους, από όλους. Να πούμε κιόλας, είναι με την Κρίνη, έτσι? Ναι, είναι με τον Άγιο Γεώργιο Νέας Κρίνης, ναι. Με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Μελικιώτη, τον γυμναστή, τον Βασιόπουλο, τον Βασίλη, ο οποίος ανέλαβε όλη αυτή τη διαδικασία. Το Σάββατο 10.30, έτσι? Ναι, 12 η ώρα. 12 η ώρα. 12 η ώρα, την Κυριακή των Βαΐων. Κυριακή των Βαΐων. Οπότε βλέπω ότι και αυτό το τμήμα πάει αρκετά καλά. Εμένα, οι σκέψεις μου προσωπικές, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα, και βλέποντας όλη αυτή την, είναι όλη αυτή την επιθυμία των κοριτσιών, είναι σίγουρα το χρόνο να κατεβούν στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και θα θέλαμε, εγώ σκεπτόμενος, γιατί δεν μπορεί και ο νομός να σηκώσει πάρα πολλές ομάδες, και μακάρι οι ενέργειες που γίνονται να είναι τόσο στοχευμένες και τόσο οργανωμένες όσο το Αγροτικό Αστέρα, θα ήθελε ο Φίλιππος να λειτουργήσει ως μια ομάδα χαμηλότερη επίπεδο από αυτό της Βαρβάρης, της ομάδας της Βαρβάρας, η οποία έκανε τον μπαμ και θα μπορέσει ίσως να πάει και ακόμα ψηλότερα, γιατί την έχω παρακολουθήσει κιόλας και βλέπω ότι υπάρχει ταλέντο. Με αποτέλεσμα κορίτσια που δεν μπορούν να παίξουν στον Αγροτικό Αστέρα Αγίας Βαρβάρας και άλλα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν λιγότερο, όχι τόσο επαγγελματικά και όχι σε τόσο υψηλό επίπεδο, να έρθουν στο Φίλιππο μαζί με τα κορίτσια της Μελίκης που θέλουν να παίξουν και να κατεβάσουν μια πολύ αξιοπρεπή ομάδα στη γάμα κατηγορία και να μείνει και για πολλά χρόνια για να φέρει και κορίτσια στους αγωνιστικούς χώρους. Αυτές είναι οι σκέψεις. Ας πάμε λίγο τώρα στο θέμα του γηπέδου. Ένα θέμα που είχαμε αναδείξει και στην αρχή όταν είχαμε ξεκινήσει το δοσίγηση προσπάθεια με τον Ευμαθίας Πρωθυπουργός. Είχες εκφράσει το παραπονό σου και μάλιστα ήσουν και πολύ πιεστικός ως προς κάποια κατεύθυνση, μάλλον ως προς την κατεύθυνση του γηπέδου, έτσι, για να γίνει κάποια βελτίωση, κάποια έργα. Εμείς τώρα που βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του γηπέδου παρατηρούμε ότι δεν έχουν γίνει βελτίωση που περίμενες. Πες μου λίγο, τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια της χρονιάς και τι πρόκειται να γίνει. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά που κάνεις και την ερώτηση. Ξέρεις, κάποιες φορές καταντώμε να γινόμαστε γραφικοί όσον αφορά ορισμένα θέματα. Το είχα σημειώσει σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει στην αρχή. Έβγαλα και μια ανακοίνωση στη μέση της περίοδου, γιατί ασχολούμενος τόσο πολύ και με τόσο πολλούς αθλητές που είχαμε, έβλεπα πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ήταν άλυτα. Και φτάνουμε τώρα και στο τέλος της περίοδου ξανά με τα ίδια προβλήματα. Εγώ προσωπικά, επειδή ήμουν πάρα πολύ πιεστικός σε αυτό το θέμα, δέχτηκα και προσωπικό πόλεμο. Δεν έχω να πω να σημειώσω κάτι άλλο. Αν έρθει κάποιος στο γήπεδο Μελίκης και γυρίσει το βλέμμα του, θα δει τα πάντα. Θα δει ότι δεν υπάρχει καθοδικός χώρος για τους 120 και πλέον αθλητές του Φιλίππου Μελίκης, ότι υπάρχει ένας πολύ κακός αγωνιστικός χώρος, ότι δεν υπάρχει περίφραξη. Μπορείτε να δείτε γύρω σας τις λινάτσες που υπάρχουν με έξοδο της διοίκησης του Φιλίππου, ότι δεν υπάρχουν κερκίδες για τις οποίες βρίσκονται πάλι καινούργιες δικαιολογίες. Γενικώς δεν υπάρχει τίποτα. Και θα μείνω εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο για τα γεγονότα που σημάδεψαν την καθημερινότητα του Φιλίππου τις τελευταίες μέρες και λίγο πριν το τελευταίο παιχνίδι. Εμείς, κατά σύμπτωση θέλεις να το πεις, ή όπως το πάρει κανείς, εκείνη το απόγευμα βρεθήκαμε στη Μελίκη πριν τον αγώνα, πριν την παρέτησή σου, πριν τα γεγονότα το βράδυ. Εγώ προσωπικά δεν παρατήρησα κάτι το οποίο να προμήνει αυτό που έγινε το βράδυ. Πες μας λίγο, τι έγινε από εκείνο το απόγευμα και μέχρι τη συγκέντρωση που έχει η διοίκηση το βράδυ. Είναι ένα θέμα το οποίο με έχει κουράσει εμένα πάρα πολύ ψυχολογικά. Πραγματικά, όπως θα είδες στην τελευταία προπόνηση της εβδομάδας, στην Πέμπτη,
είναι τίποτα για να παρακολουθήσω την παρέτηση. Είναι ένα θέμα στο οποίο καταλαβαίνω ότι δεν ήθελα να σταθώ. Και ούτε κάποιο ανακάλυψε την αγορική με την παρέτηση του κάποιου. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία τα συναντήσαμε στο αριστερικό ποδόσφαιρο και σε άλλα κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία όλοι προσπαθούμε να τα εκλείψουμε. Είναι μια απόφαση για μένα την οποία την καταδικάζω απερίφραστα, η οποία πάρθηκε από τη διοίκηση της ομάδας μου. Είναι μια απόφαση που με βρήκε εντελώς αντίθετο και όχι μόνο επειδή παίζαμε με τον Λιόκαστρο, οποιασδήποτε εναντίον ομάδας και να παίζαμε, η απόφαση μου θα ήταν ίδια, εναντίον οποιασδήποτε ομάδας, θα ήταν ίδια η απόφαση μου. Δεν θέλω όμως η εικόνα αυτή του τελευταίου παιχνιδιού να μαυρώσει ούτε τις προσπάθειες όλων των μελών, ούτε την δουλειά που έχει γίνει στο Φίλιππο. Ελπίζω να ξέρανε τι κάνουν και ό,τι έγινε, να έγινε για το καλό της ομάδας. Εμένα όμως με βρήκε αντίθετο και προσπάθησε και την πολέμησε και όλη την απόφαση. Δεν μπορούσα να την αλλάξω. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε η παρέτηση. Γιώργο, ήσουν στο συμβούλιο, καλέστηκε ή μετά ακολούθησε. Όχι, δεν κλείθηκα στο συμβούλιο της ομάδας γιατί ξέρανε εκ των προτέρων ποια είναι η στάση. Πώς τα παιδιά τα συνάντησες μετά, τι ακολούθησε? Είναι πράγματα λυπηρά για όλους. Δεν είχε κάποια αντίδραση από τα παιδιά, δηλαδή δεν βγήκαν κάποια παιδιά να. Ειδικά για τους ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές που παίζει σε τέτοιο παιχνίδι δεν είναι σύμβαση. Ποδοσφαιριστής που αναγκάζεται να παίξει σε τέτοιο παιχνίδι και ειδικότερα μέσα σε μια ομάδα έχει τόσους νεαρούς ποδοσφαιριστές, αλλά και έμπειρους οι οποίοι αυτοί καλούνται να βγάλουν το φίλο την τρύπα. Ξαναλέω, ο ποδοσφαιριστής που αναγκάζεται να παίξει σε τέτοιο παιχνίδι δεν είναι σύμβαση. Υπήρχε μια τάση του ποδοσφαιριστές να μην αγωνιστούν. Από κάποιους συγκεκριμένους, όχι από όλους, δύσκολα. Δεν το γνωρίζω, πάντως το κλίμα ήταν άλλο. Μάλιστα. Πώς είδες την κατάσταση στο χωριό μετά, έτσι, έχουν περάσει κάποιες μέρες, έχει λίγο αταλλαγιάσει. Τι συναντάς στο χωριό, τι συζητιέται? Παραδόξως και χωρίς να θέλω να φανώ, δεν ξέρω πώς θα φανεί αυτό που θα πω, σε αυτά τα δύο χρόνια που βρίσκομαι στον πάγκο του Φιλίππου Μελίκης και ασχολούμαι τόσο ενεργά με την ομάδα, υπάρχει μια απίστευτη εσωστρέφεια. Όταν έχεις και μιλάω για το συμβούλιο και για την προσπάθεια όλων των παιδιών, όταν έχουν γίνει τόσο σπουδαία πράγματα στο Φιλίππο, με μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, με μια ομάδα που ήταν 45 αγωνιστικές στη ΣΑΙΤΙΤ, με μια ομάδα που αν μη τι άλλο χαίρεσαι να έρχεσαι και να τη βλέπεις, με μια ομάδα με παιδιά από το χωριό, με ακαδημίες, με γυναικείες ομάδες και υπάρχει τόσο μεγάλη εσωστρέφεια και τόσο να θέλει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου, αυτά τα πράγματα σίγουρα δεν οδηγούν στον τρόπο. Μακάρι να μπορέσουμε να δούμε σαν κοινωνία της Μελίκης μιλάω και χωρίς να το παίρνουμε καθαρά εγωιστικά και να λέμε είναι ο Ντάμψος ή είναι ο Α ή είναι ο Β και άρα εγώ δεν πάω στο γήπεδο και άρα πολεμάω. Αυτή τη στιγμή ο Φίλιππος Μελίκης και είναι η παραδοχή όλων, έχει αλλάξει ένα επίπεδο. Σε αυτό κάποιοι βοήθησαν περισσότερο, μπορεί κατά τη γνώμη κάποιον να μην βοήθησε εγώ συγκεκριμένα και καθόλου. Αυτό όμως δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας και γι' αυτό εγώ από τη μεριά μου, γιατί αυτή η ισοστρέφεια με έχει κουράσει πάρα πολύ και ο κύκλος μου στο Φίλιππο κατά 99% έχει κλείσει. Γενικά και γιατί ασχολήθηκα και ως παράγοντας αλλά και ως προπονητής και παίκτης, εγώ από τη μεριά μου και από τη στιγμή που μου δίνεις το βήμα, καλό όλων. Όλη την κοινωνία της Μελίκης αφήνει να σταθεί στο πλάι του Φίλιππου. Αυτή τη στιγμή όλοι όσοι βρίσκονται στο Φίλιππο κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι αθλητές είναι πράγματι αθλητές. Αυτή τη στιγμή, αν ένας αθλητής του Φίλιππου χτυπήσει, ο Φίλιππος θα τον πάει στον γιατρό, θα του πληρώσει όλα τα έξοδα και αύριο θα μπορέσει να πάει στη δουλειά του. Αυτό δεν γίνεται ούτε στις ομάδες αλφα-εθνικής. Πιστέψαμε, Super League ομάδες και δεν αναλαμβάνουν τους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών τους. Λοιπόν, στέκεται δίπλα στον αθλητή, βοηθάει πάρα πολύ τους νέους. Άρα, να αφήσουν τις εσωστρέφειες, κάποιες φορές τα μικροπολιτικά και μικροκομματικά συμφέροντα, τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο τα φέρνουν στο ποδόσφαιρο, να αφήσουν όλα αυτά, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, να συμμετέχουν και άλλοι περισσότεροι, για να γίνει ακόμη μεγαλύτερο. Πες μας λίγο, Γιώργο, γιατί και στο δικό μου στο blog σχολιάστηκε αρκετά και σχολίασες και εσύ σε κάποιο συγκεκριμένο σχολείο ενός αναγνώστη. Ανέφερε κάτι περί δική σου κακής αντιμετώπιση του παιχνιδιού με τον Αντρόμητο Διαβατού.
Πες μας λίγο, ξεκαθάρισε λίγο αυτό το. Όχι, δεν υπήρχε η δική μου κακή αντιμετώπιση με τον Παναθηναϊκό του Διαβατού, γιατί στον Παναθηναϊκό του Διαβατού η ομάδα μας ήταν και καλύτερη. Και... αυτό λίγο να πούμε, και... να ξεκαθαρίσουμε. Και έπρεπε να κερδίσει, ειδικά στο δεύτερο μήκο, ο Χάντο 3-4 ευκαιρίε. Και με ένα πέναλτι που δεν μας δόθηκε, ίσως και ένα γκολ που μας ακυρώθηκε. Λοιπόν, και όσον αφορά τους παίκτες που αγωνίστηκαν, σίγουρα έπαιξαν οι καλύτεροι, το είδατε όλοι αυτό. Γιατί σπάνια δεν χρησιμοποιούσα μικρό, ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν χρησιμοποίησε κάποιο μικρό. Και αυτό λόγω της πίεσης τις οποίες είχα, με αποτέλεσμα να δικήσω και ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έναν 15χρονο τον Παρσόπουλο, ο οποίος θα έπαιζε βασικό σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά λόγω της πίεσης και επειδή ήθελα να δείξω προς όλους ότι το παιχνίδι ήταν πεντακάθαρο όπως και ήταν βέβαια, δεν τον χρησιμοποίησα. Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Τρούμπερ, γιατί δεν υπάρχει κανένα. Καμία απολύτως αμφιβολία. Ήταν ένα παιχνίδι στα ίσα, το είδαν όλοι όσοι ήταν στο γήπεδο. Η ομάδα μου ήταν καλύτερη και θα μπορούσε να πάρει τους 3 βαθμούς. Και άλλωστε αυτή ήταν και η ικανότητα του Διαβατού και του φίλου μου του Σάκη Παγκούρα. Το να έχει μια ομάδα η οποία σε πολλά παιχνίδια χωρίς να είναι καλύτερη, είχε μεγάλο προσόν να παίρνει παιχνίδι. Και γι' αυτό έφτασε και εκεί που έφτασε και θα μπορούσε να πάρει και το πρωτάθλημα. Και η αίσθηση που διατυπώθηκε ήταν όσον αφορά την επιλογή μου να χρησιμοποιήσω μικρούς ποδοσφαιριστές στον Άγιο Γιώργο. Κάποιοι κάνανε και ειδικά από την γειτονική ομάδα και με τάσκο και επηρέασε και κάποιους εδώ πέρα μέσα στην Λίκη, κάνανε διάφορους συνεργούς ότι εμείς βοηθήσαμε την ομάδα του Αγίου Γεωργίου για να πάει μετέπειτα να περάσει ο Διαβατός, πράγματα που δεν γίνονται ούτε με τις προβλήματα της τοπικής φαντασίας. Λοιπόν, και ήταν απόλυτα συνειδητή από τη στιγμή μετά από τον Αχιλλέα που χάσαμε το πρωτάθλημα, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήμασταν μέσα στο πρωτάθλημα, ήταν να χρησιμοποιήσω πάρα πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και να ζήσω ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Το ίδιο έπραξα με τον Πάο Καλεξάνδρα εδώ μέσα. Το ίδιο έπραξα με τη Μέση. Το ίδιο έπραξα με τον Άγιο Γιώργο. Λοιπόν, κάποιοι θέλησαν να με στοχεύσουν και να με κατηγορήσουν. Εγώ είμαι περήφανος για την απόφαση αυτή που πήρα, αλλά και για την απόδοση των νεαρών ποδοσφαιριστών στο συγκεκριμένο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε μια κατηγορία. Άρα έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Οι ποδοσφαιριστές μου, όσοι ήταν, γνωρίζουν τι τους είπα και το πώς αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι. Και μακάρι και άλλοι προπονητές να πάρουν το θάρρος και το ρίσκο και να χρησιμοποιούν και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Κλείνοντας, Γιώργο, για τη συνέντευξη, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, να πούμε λίγο για το μέλλον του Γιουργκάτσου. Είπες πριν ότι κατά 99% είναι εκτός Φίλιππου Μελίτης. Ποια είναι τα δικά σου σχέδια, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Ποδοσφαιρικά, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκουραστώ. Γιατί έχω δώσει πάρα πολύ ενέργεια γύρω από τον Φίλιππο, την ασχόλησή μου. Από εκεί και πέρα θέλω να προοδεύσω, να αναπτυχθώ όσον αφορά τις γνώσεις μου και όσον αφορά την ασχόλησή μου με το ποδόσφαιρο. Θέλω να παρακολουθήσω κάποια σεμινάρια, να πάρω το πτυχίο του πολιτή, πράγμα το οποίο θα γίνει άμεσα. Ίσως να παρακολουθήσω και κάποια σεμινάρια στο εξωτερικό. Γενικά είναι ένας χώρος που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θέλω να μελετήσω και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει κάποια πρόταση η οποία να με καλύπτει και η οποία να είναι μέσα στα πλαίσια που θέτω εγώ και με καλύπτει, είναι κάτι που θα μας προφέρει. Γιώργο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία, πάντα υγιής και ό,τι επιθυμείς. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αργύρη. Και ξέρεις πολύ καλά και την εκτίμηση που σου τρέφω. Βλέπω τον αγώνα που κάνεις με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Γενικά είναι ένας χώρος του εραστηριακού ποδόσφαιρου που παρότι ασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν γίνονται πράγματα. Βλέπω και την ενέργεια που έκανες με το άλμπουμ και με το τουρνουά που έκανες, το οποίο διοργανώνεις. Γενικά βλέπω ότι είσαι καινοτόμο στο να γίνονται καινούργια πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ. Και εύχομαι να έχεις το πρόγραμμα και να συνεχίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστώ.